καλημέρα σας. Είμαι ο πρόεδρος καλλιτεχνίας του Συλλόγου Κουρέων Κομωτών και αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κομωτών Ελλάδος. Σήμερα κατεβαίνουμε σε έναν αγώνα γιατί το κράτος θέλει να μας βάλει να κάνουμε εμείς τον ηλεκτρικό μηχανισμό. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο στο χώρο της δουλειάς μας, γιατί ο κόσμος δεν συνεργάζεται. Ήδη πρώτη μέρα το Σαββάτο δεν συνεργάστηκαν πάρα πολλοί πελάτες. Και κατά δεύτερο, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που το θεωρώ πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να πάρει το μέτρο πίσω αυτό με τα rapid test και ας βάλει τον κόσμο υπεύθυνο και όχι εμάς να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Διώξατε πελάτες το Σάββατο? Ναι, βεβαίως διώξαμε πελάτες, γιατί κάποιοι δεν είχαν το rapid test, κάποιοι είχαν ξεχάσει, μας είπαν για τον εμβολιασμό το έγγραφό τους, και κάποιοι κύριοι μεγάλης ηλικία δεν είχαν μαζί τους, λέει, κινητό τέτοιο που να μπορούμε να τους σκανάρουμε. Με αποτέλεσμα τους διώξαμε. Και μάλιστα ένας κύριος συγκεκριμένα μου το είπε κατά μούτρα, ότι δυστυχώς, φίλε μου, είχαμε κουρέψει μια κοπελίτσα που κουρεύει τη γυναίκα μου στο σπίτι. Αυτό θα αναρωτήσω. Θα ανθίσει πάλι το παλιτσάκι? Θα ανθίσει πάλι η παραοικονομία όπως είμαστε στο lockdown. Στο lockdown χάσαμε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας. Το αποτέλεσμα θα γίνει και τώρα πάλι τα ίδια. Και θεωρώ ότι 30-40% χάσαμε στο πρώτο. Άλλο τόσο υπολογίζω ότι θα χάσουμε και τώρα. Δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον κλάδο των κουρίων και κομμωτών. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Εμείς στηρίσαμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όλα τα υγειονομικά, ό,τι μας ζήτησε το κράτος, αποστάσεις, μειώσαμε θέσεις εργασίας μέσα από το χώρο μας. Κάναμε τα πάντα ό,τι ζήτησε το κράτος. Όχι όμως και αυτό να γίνει με ηλεκτρικό μηχανισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.